εντάξει, αφού ξεσκίστηκε μετά από 378.000 εκπομπές ο Μπογδάνος να μιλάει για το ανθρωπόμορφο τέρας, χθες τον είπε ο φερόμενος ως δράστης. Ήταν ο συνηγορός του στο στούντιο. Τι γίνεται με το Eurogroup, ρε παιδιά, κερδάμε. Ετούτος ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα στους νεκρούς του. Γιάννης Ρίτσος. Χα, γι' αυτό προσκυνάει τα λείψανα. Με τους ζουρνάδες και τις λίρες βλέπω αρχίσαμε να παίζουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι εμείς παίζουμε, εμείς χορεύουμε. Οι αγορές παλουκωμένες εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Μπαστακωμένες. Δεν βλέπω και τα λείψανα να έχουν βοηθήσει πολύ στη διαπραγμάτευση. Δεν βλέπω. Τελικά η μεταφυσική είναι θέμα απόστασης και γεωγραφίας, έτσι. Για βαρβάρα, ας πούμε, μπορεί να σε βοηθάει έτσι γενικώς, αφού είναι υγεία κάπου. Αλλά άμα έρθεις κοντά, πας δίπλα στο λείψανο, βοηθάει πιο πολύ. Ε, όπως μου γράψεις και ένα στο Twitter, το Αγιώνιο δεν έχει μεγάλη ακτίνα δράσης. Είναι... Τώρα για τον γιατρό, τι θα σας πω. Σας είπα, Μιχελογιαννάτσης, δεν είναι ότι κολλάει το έτσι από το σάλιο, κάτι περίεργα βοηθάει άμα προσεχθεί. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σε εμάς ήρθε ο παπάς, διάγνωσε οξία σκολικοειδή, δηλαδή θα κάνουμε ένα ευχέλιο και βέβαια επιγόντως χειρουργείο για εξορκισμό. Α, είναι και άλλη αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ αυτή. Πολύ. Δεν μας ψεκάζουν. Μάλλον σε χαλασμένο DNA το αποδίδω εγώ. Εντάξει, παιδιά, ακούστε, κι αν υπάρχει Θεός, κάποια στιγμή πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του για αυτή την αστοχία υλικού που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, δηλαδή. Κατά τα άλλα, ο Κασιδιάρης λέει βρίσκεται φυλακή λόγω του χαρακτήρα του. Είπε. Μα είναι λόγω του χαρακτήρα σου, στο Δαφνί δεν σ' είχα. Κατά τα άλλα, ο Πανώσης θέλει να κάνει και ραδιοφωνικό σταθμό της αστυνομίας. Ο Πανώσης ο υπουργός, όχι. Γιατί μπερδεύονται και ειδήσεις εδώ. Η οποία θα λέγεται Μπλε Φίλος. FM. Έλα, Μπλε Φίλος εκεί, εδώ τάξη από τον Μπουρνάζη. Θέλω να αφιερώσω τον μπιμπελό μου στη Μαρία του Περιστέρη. Ναι, εκεί Μπλε Φίλος, εδώ Γιάννος από τα Εξάρχεια. Αφιερώνω το τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα στη ρούλα του τσακάλι της πλατείας. Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα, το ξέρεις αυτό που καταλέγει μάγκες πιάστε τα γεωφύρια, μπατσικλάστε μας τα αρχίδια, το κλασικό. Άκου Μπλε Φίλος FM. Εντάξει, το έγραψα στα social media και μου στέλναν Viagra. Μπλε Φίλος. Τώρα για την ΕΡΤ τι να σας πω. Ταγματάρχης έφυγε, ταγματάρχης ξανάρθει. Πρόοδος μηδέν. Και είχαμε και την πορεία του φιλελέαδων που λέει ή της αστικής τάξης όπως είπε και ο Άδωνης. Τρεις και κούκκους ήταν, εντάξει. Η αστική τάξη κάνει τα αγροτικό της στη διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, ακόμα θα μάθω. Απ' την άλλη πάλι δεν αποκλείεται η αστική τάξη στην Ελλάδα να αποτελείται από 200 άτομα. Μην νομίζετε. Ήταν όλοι μαζί στο σύνθημα, όχι μπαλτά. Μα γιατί γελάτε με την αστική τάξη. Η προσυγκέντρωση μια χαρά τα πήγε. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας, καλή τύχη και μην ξεχνάτε. 24 Μαΐου στο Γκάλιβερ, στο Μάντσεστερ, 50 αποχρώσεις του Greek. Σας περιμένω.